Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, πρώτο κεφάλαιο και πέντε εδάφια θα διαβάσουμε. Σελίς λοιπόν 1050, πρώτο κεφάλαιο, πέντε εδάφιο. Επιστολή πρώτη του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, από τον οποίον αποπλανηθέντες την έσεξε τράπησαν εις ματαιολογίαν, θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσιν ούτε ως αλέγουσι ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Εξεύρωμεν δε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν της μεταχειρίζεται αυτονομήμως. Γνωρίζον τούτο, ότι ο νόμος δεν ετέθη δια των δίκαιων, αλλά δια τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, ανοσίους και βεβήλους, πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους αδερφοφόνους, ανδροφόνους, τους πόρνους, ανσυνοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ή τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλίαν κατά το Ευαγγέλιο της δόξης του μακαρίου Θεού, το οποίο εγώ ενεμπιστεύθη. Και ευχαριστώ τον ενδυναμούσαντέ με Ιησού Χριστόν τον Κύριον, ημών ότι έκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονία νεμέ, τον πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν. Ηλεήθην όμως διότι αγνώων έπραξα εν απιστία, αλλά υπέρε περίσσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών μεταπίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν εις παράδειγμα των μελώντων πιστεύωσιν εις αυτόν εις αιώνιαν ζωήν αιώνιον. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, των άφθαρτων, των αόρατων, των μόνων σοφών, ή τιμή και δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ταύτη την παραγγελία παραδίδω εις σε τέκνον Τιμόθε, κατά τας προγεννωμένας προφητείας περισσού, να στρατεύεις κατά αυτά στην καλήν στρατείαν, έχουν πίστην και αγαθήν συνείδησιν, την οποία την εις αποβαλώντες εναβάγησαν εις την πίστην, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανά, για να μάθωσι να μην βλασφημώσει. Αμήν. Στην επιστολή του αυτή λοιπόν ο Απόστολος Παύλος που στέλνει προς τον Τιμόθεο και τον παρακαλεί να πάει στην Έφεσο για να διορθώσει τα προβλήματα που άρχισαν να δημιουργούνται στην εκκλησία της Εφέσου. Το τέλος της παραγγελίας ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι είναι η αγάπη, αλλά μία αγάπη όχι γήινη και ανθρώπινη, σαρκική, αλλά μία αγάπη που έχει τα χαρακτηριστικά αυτά του Λόγου του Θεού που ο Θεός θέλει για να την κάνει την αγάπη αυτή να είναι αγάπη Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή η αγάπη λοιπόν του Θεού που είναι απόλυτη ανάγκη να είναι αυτή η αγάπη που έχουμε κι εμείς, απόλυτη ανάγκη. Πρέπει να είναι πρώτον, όπως είπαμε και την περασμένη Πέμπτη, εκαθαράς καρδίας. Δηλαδή να μην έχει παράπονο, να μην έχει ρίζα πικρίας, να μην έχει τίποτα που να μολύνεται η αγάπη, γιατί η αγάπη μολύνεται, αδελφοί. Μολύνεται. Εάν υπάρχει παράπονο, αν υπάρχει πίκρα, και έναν να μην χωνεύεις και από έναν να έχεις παράπονο, η αγάπη σου μολύνεται. Εκαθαράς καρδίας λοιπόν, συνειδήσεως αγαθής, όχι με πονηρή συνείδηση. Και η πονηριά επίσης μολύνει την αγάπη. Η πονηριά του ανθρώπου. Πονηρεύομαι. Πονηρεύομαι καθώς ακούω, καθώς βλέπω, καθώς περπατάω. Η πονηριά μολύνει την αγάπη. Ο άνθρωπος του Θεού έχει αγαθοσύνη, που είναι και καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Σκέπτεται με αγαθοσύνη. Και τρίτον, πίστεως ανυποκρίτου. Δεν υποκρίνεται τον πιστό, δεν υποκρίνεται ότι πιστεύει, ούτε κάνει ότι πιστεύει, ούτε δείχνει ότι πιστεύει. Γιατί θα έρθουν και στιγμές ολιγοπιστίας και στιγμές αδυναμίας. Ο άνθρωπος του Θεού που η αγάπη που βασιλεύει και πλημμυρίζει την καρδιά του έχει πίστη αληθινή, πραγματική στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ομολογεί ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια. Εάν χάσεις αυτή την αγάπη, που είναι και το τέλος της παραγγελίας, εάν λιγοστέψει, αν χαθεί, αν απομακρυνθεί αυτή η αγάπη,
τότε αδερφοί αγαπητοί τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά. Είναι πολύ άσχημα. Λέει η Γραφή, από τον οποίον αποπλανηθέντες τινές, από αυτή την αγάπη επλανήθησαν, δεν πρόσεξαν. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό λίγο, γιατί είναι, η αγάπη είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του χριστιανού, συνεδευόμενη με την αλήθεια. Χριστιανός χωρίς αγάπη δεν είναι χριστιανός, δεν πάει στον ουρανό. Όπως και χριστιανός χωρίς αλήθεια δεν είναι χριστιανός, δεν πάει στον ουρανό. Η αλήθεια και η αγάπη είναι αυτές που, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, τα θεμέλια που εξασφαλίζουν την ορθή πορεία του χριστιανού προς τον ουρανό. Εάν λοιπόν δεν προσέξουμε, και είναι πολύ πιθανόν αυτό να συμβεί, να νομίζουμε ότι έχουμε αγάπη επειδή αγαπάμε τους αδελφούς μας και να μην εξετάζουμε ότι αυτόν εκεί στη γωνία που μας έχει ενοχλήσει, μας έχει πειράξει, τον εχθρό μας, αυτόν που μας βλάπτει, αυτόν που μας ονειδίζει, αυτόν που μας βλασιμάει, θα λέμε δεν πειράζει, με αυτόν δεν ασχολούμαι. Αποπλανήθηκες από την αγάπη του Θεού. Ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη προσευχή χρειάζεται από τον άνθρωπο του Θεού για τους ανθρώπους προς τους οποίους έχει λιγοστέψει η αγάπη μας, και προσέξτε το αυτό, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Άμα είναι δικαιολογημένα, δεν απαλλάσσεσαι, ούτε έχεις υποχρέωση όταν είναι αδικαιολόγητα. Αν σε βρίζει, σε μάχεται και λιγοστεύει η αγάπη σου δικαιολογημένα, δεν βρίσκεις εσύ ανάπαυση. Μην βρίσκεις εσύ ανάπαυση, μην αφήσεις την καρδιά σου να σε πλανήσει, να σε κοροϊδέψει. Η οποιαδήποτε πίκρα, η οποιαδήποτε πονηριά, η οποιαδήποτε απιστία στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε κάνει να αποπλανηθείς από την αγάπη του Θεού, και το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος που αποπλανήθηκε από την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Θεού την αληθινή, με αυτά τα ευλογημένα χαρακτηριστικά, εκτρέπεται εις ματαιολογία, αρχίζει και λέει πολλά, προσπαθεί να καλύψει την έλλειψη της αγάπης με λόγια, καθώς είναι γεγραμμένο εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Όταν η αγάπη δεν είναι όταν η καρδιά δεν είναι πλήρης αγάπης, τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα είναι μάταια. Και ακόμη περισσότερο, εκτρέπεται ο άνθρωπος αυτός και προς τον νόμο, γίνεται αυστηρός, γίνεται σκληρός, δεν έχει κατανόηση, δεν έχει γλυκύτητα, δεν έχει μακροθυμία, δεν έχει συγχωρητικότητα, δεν έχει υπομονή. Και τι έχει? Νόμο μέσα στην καρδιά του. Εξετράπησαν εις ματαιολογίαν και εκ των πραγμάτων θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, διδάσκαλοι του νόμου. Γίνονται αυστηροί. Και όταν, αδερφέ αγαπητέ, συλλαμβάνεις τον εαυτό σου να γίνεται αυστηρός στην αδυναμία του αδελφού σου, να ξέρεις ότι η αγάπη λιγόστεψε, ότι υπάρχει πρόβλημα. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, τόσο καθαρά ο Απόστολος Παύλος εξηγεί στον αδελφό μας τον Τιμόθεο, αλλά σήμερα και σε μας, ότι αυτοί οι άνθρωποι που γίνονται νομοδιδάσκαλοι και αυστηροί και ελέγχουνε και μαλώνουνε και θυμώνουνε και δεν συγχωρούνε και δεν δικαιολογούνε και δεν έχουνε νοήμονα καρδία στο να κατανοούνε τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις θλίψεις αλλά και τις χαρές του αδελφού τους, τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν νοούσι ούτε ως αλέγουσιν ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Μες στην αυστηρότητα η οποία αυξάνει και με την οργή που πλημμυρίζει την καρδιά και με την έρηδα, διότι όπου υπάρχει έλλειψη αγάπης αυτόματα δημιουργείται υπερηφάνεια, όπου υπάρχει υπερηφάνεια δημιουργείται έρης. Αλλά σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, έναν χριστιανό, και να μην σκεφτούμε τους άλλους, να σκεφτούμε τον εαυτό μας, γιατί θα έχουμε πέσει σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ομολογώ ότι έχω έρθει σε αυτή την κατάσταση, και όχι μόνο μια φορά. Λιγοστεύει η αγάπη, φουντώνει ο θυμός. Λιγοστεύει η αγάπη, φουντώνει ο νόμος. Λιγοστεύει η αγάπη, φουντώνει η αυστηρότητα, το μάλωμα και τέλος ο τσακωμός. Αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση, που μπορεί την προηγούμενη μέρα να ήταν τέλειοι και πλήρης εν Χριστώ Ιησού,
Αλλά ξαφνικά κάτι να έγινε, κάποιος να με ενόχλησε και να μου έκλεψε την αγάπη που ήταν γεμάτη η καρδιά μου από το Πνεύμα το Άγιο, και να έγινε ένας άνθρωπος που ούτε καταλαβαίνω τι λέω πια, ούτε καταλαβαίνω τι ισχυρίζομαι. Γιατί εξηγεί γιατί ο Απόστολος Παύλος, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος και η αυστηρότητα, ο νόμος του Μωυσή και η αυστηρότητα, γιατί τι μας λέει η Γραφή, η επιοικιά σας είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ο νόμος και η αυστηρότητα, ο νόμος είναι καλός, η αυστηρότητα είναι καλή, γιατί και ο Θεός χρησιμοποιεί τη Χριστότητά Του και την αυστηρότητά Του. Ο νόμος είναι καλός μόνον αν μεταχειρίζεται κάποιος νόμιμα. Αν τον μεταχειρίζεται έτσι πως θέλει ο Θεός. Και τον νόμο το μεταχειρίστηκε πάρα πολύ καλά, τέλεια θα τολμούσα να πω, ο Ιησούς Χριστός, που είναι και το παράδειγμά μας, το πρότυπό μας. Είπε ότι ερέθη μη μοιχεύσεις. Εγώ σου λέω, αν κοιτάξεις ήδη επόρνευσες, ήδη εμοιχεύσες την καρδιά σου. Έρχεται και κάνει πολύ πιο αυστηρό τον νόμο ο Θεός, αλλά ταυτόχρονα, αδελφοί αγαπητοί, πλημμυρίζει και την καρδιά του ανθρώπου με τη χάρη του, ώστε να αποδέχεται τον νόμο ταπεινώνοντας τη σάρκα, πάντοτε βρίσκοντας χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Ο νόμος λοιπόν δεν έχει καμία ισχύ στον δίκαιο άνθρωπο. Δεν ετέθη ο νόμος δια τον δίκαιο, και υπάρχει δίκαιος άνθρωπος, ουδέ εις. Αλλά ο δίκαιος για τον οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού είναι ο δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού. Και ποιος, αδερφοί αγαπητοί, είναι δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού? Μην θεωρήσουμε ότι είμαστε όλοι μας πάντοτε. Δικαιωμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτός που έχει κοινωνία με το Θεό. Και έχει κοινωνία με το Θεό ο άνθρωπος, ουδής λέει πηγαίνει στον Πατέρα ημί διε μου. Και κοινωνία με το Θεό έχει ο άνθρωπος ο οποίος περνάει από τη στενή πύλη, την τεθλιμμένη οδό, μετανοεί, επιστρέφει, κλαίει για τις αμαρτίες του, ζητάει συγχώρεση, καθαρίζεται, τον δικαιώνει ο Χριστός που πέθανε για τις αμαρτίες μας, και επειδή αναισθήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, βρίσκεται στον ουρανό και έχει κοινωνία με το Θεό. Έχοντας λοιπόν ο άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο κοινωνία με το Θεό, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει αυτόν τον άνθρωπο από πάσης αμαρτίας πάντοτε, και έτσι ο άνθρωπος αυτός είναι δίκαιος. Και για αυτόν τον άνθρωπο ο νόμος δεν έχει εξουσία. Σε αυτόν τον άνθρωπο ο νόμος δεν έχει εξουσία. Ούτε ο νόμος φτιάχτηκε για αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον δικαιώνει καθημερινά, κάθε στιγμή ο Θεός με το αίμα του Ιησού Χριστού, γιατί βρίσκει έναν άνθρωπο που το πνεύμα του είναι ταπεινό, η καρδιά του είναι συντετριμένη. Για τα δικά του λάθη, για τις δικές του αμαρτίες ενδιαφέρεται, και με μακροθυμία μεγάλη, επειδή η καρδιά του είναι πλημμυρισμένη από αγάπη, συγχωρεί και προσεύχεται για τους άλλους. Αντιθέτως, ο νόμος ετέθη για τους ασεβείς και για τους αμαρτωλούς πάσης φύσεως. Στους αμαρτωλούς πάσης φύσεως επεμβαίνει ο νόμος. Γιατί? Για να τους αποκαλύψει την αμαρτία τους, να την εννοήσουν, να την καταλάβουν, να την γνωρίσουν, ίσως και έλθει σε μετάνοια η καρδιά τους και στρέψουν συντετριμένοι και αυτοί προς τον Χριστό, να ζητήσουν και αυτοί το αίμα του Ιησού Χριστού, να μετανοήσουν, να πλύνει ο Θεός αυτούς με το αίμα του Χριστού, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και σε αυτούς, γιατί ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, να δικαιώσει αυτούς ο Θεός, γιατί ο Ιησούς Χριστός αναισθήθηκε για τη δικαίωση των ανθρώπων, να μεταφερθούν στο περιβάλλον του Θεού, στην παρουσία του Θεού, να έχουν κοινωνία με το Θεό, ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζει και αυτούς πάντοτε από πάσης αμαρτίας, και να γίνουν και αυτοί δίκαιοι ενώπιον του Θεού, ώστε και σε αυτούς να μην έχει εξουσία ο νόμος. Ο νόμος είναι παιδαγωγός. Εάν δεν υπήρχε ο νόμος να μας πει ου μοιχεύσεις, δεν θα γνωρίζαμε, όπως δεν γνωρίζουν παραδείγματος χάρη άλλοι άνθρωποι σε άλλες θρησκείες, ή οι άθεοι, ότι η μοιχεία είναι αμαρτία, ή η κλοπή είναι αμαρτία.
ή και η επιθυμία των πραγμάτων των ξένων από σένα είναι αμαρτία. Ο νόμος είναι ο παιδαγωγός μας που μας αποκάλυψε και μας αποκαλύπτει τι είναι αμαρτία. Και αναγνωρίζοντας μέσα στη ζωή μας την αμαρτία, τρέχουμε αδελφοί αγαπητοί να μετανοήσουμε, να πούμε κάτω από το σταυρό του Γολγοθά, να μας πλύνει ο Χριστός με το αίμα του, ώστε να βρεθούμε από τον ίδιο δρόμο, από τον ίδιο διάδρομο που είναι ο Χριστός, πάλι στην παρουσία του Θεού, ώστε να συνεχίζει το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας και να παραμένουμε δίκαιοι, για να μην έχει καμία εξουσία επάνω σε εμάς ο νόμος. Και τι σημαίνει δεν έχει εξουσία σε εμάς ο νόμος? Ο νόμος δεν ακυρούται, αλλά με τη χάρη του Χριστού ξεπερνάμε την αδυναμία της σάρκας, της ανθρώπινης φύσης, που δεν μπορεί να νικήσει την επιθυμία. Μας δίνει δύναμη ο Χριστός, βρίσκουμε χάρη από το Θεό και είμαστε νικητές. Γιατί κανένας άνθρωπος, αδελφοί, από μόνος του δεν μπορεί να γίνει εκτελεστής του νόμου. Κανένας. Κανένας δεν σώθηκε επειδή έγινε εκτελεστής του νόμου. Ο νόμος δεν έχει αποσταλεί από το Θεό προς σωτηρία, έχει αποσταλεί από το Θεό ως παιδαγωγός προς αποκάλυψη της αμαρτίας, ώστε ο ειλικρινής να αναγνωρίσει την αμαρτία του και να ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού. Πάσης φύσεως λοιπόν αμαρτωλός υπόκειται υπό τον νόμο. Και ο νόμος τον διώχνει, τον σπρώχνει καλύτερα, τον σπρώχνει προς τον Χριστό για να γίνει δίκαιος ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στρέφει και αυτός τώρα το βλέμμα του προς τον εαυτό του. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντε με Ιησούν Χριστόν τον Κύριον, ότι έκρινε πιστόν και έταξε εις την διακονίαν εμέ, ο οποίος ήμουν βλάσφημος, διώκτης και υβριστής, ηλεήθη νόμος, διότι αγνών έπραξα εν απιστία. Βλέπετε, εκ πείρας μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Και να σας πω την αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, όλοι εμείς εκ πείρας μιλάμε για τη χάρη του Χριστού, για το έλεος του Χριστού, για την αναγέννηση, για το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο, για την ευλογία του Θεού, για τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, για το έργο του Θεού στη ζωή μας. Εκ πείρας μιλάμε. Και ξέρετε πάλι κάτι, αδελφοί, αυτός που έχει πείρα είναι αρμόδιος να ομολογήσει και να τον Ιησού Χριστό και να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εάν δεν έχεις την πείρα ότι ο Ιησούς Χριστός σε θεράπευσε, πώς θα έχεις την παρησία να πεις ότι ο Χριστός σε θεραπεύει? Αν δεν έχεις την πείρα ότι ο Χριστός αναγέννησε, πώς μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός αναγεννάει τον άνθρωπο? Αν δεν έχεις την πείρα να πεις ότι με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, πώς θα έχεις την παρησία να πεις ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο? Δεν μπορούμε να πούμε άκουσα μια φορά κάποιον που μου είπε ότι τον βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Τότε η απάντηση θα είναι ίσως βαφτίσει και σένα. Εμένα πάντως δεν έχει βαφτίσει. Αρμόδιος για την ομολογία είναι αυτός που έχει εμπειρία προσωπική με τον Χριστό. Ξέρετε, δεν φίδεται ο Χριστός της παιδείας και της δοκιμασίας στη ζωή των ανθρώπων, ώστε ο άνθρωπος να είναι χρήσιμος στο έργο του Θεού δια των εμπειριών του. Όλοι στη Γραφή λένε, όπως ο Λάβαν, εκ πείρας εγνώρισα ότι ο Κύριος με ευλόγησε αφότου ήλθες εδώ, Ιακώβ, του είπε. Και ο Φαραώ πάλι, εκ πείρας εγνώρισα, Ιωσήφ, ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Και να σας πω και κάτι, αδερφοί, όλοι μας, κι εγώ, εκ πείρας γνωρίζω ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Δεν λέω ότι πρέπει, μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι αγαθός, αλλά σε μένα δεν είναι έτσι, αδερφοί. Δεν μου φαίνεται, δεν υπολογίζω, γνωρίζω με τα πάσης βεβαιότητας ότι είναι αγαθός ο Θεός στη ζωή μου, γιατί με έχει αγαθοποιήσει, με έχει ελεήσει, με έχει σπλαχνιστεί. Και ο Παύλος λέει, ενώ ήμουν υβριστής, βλάσφημος και διώκτης, έκαμε χάρη ο Χριστός και με ελέησε. Και με λέει σε, όχι γιατί είναι προσωπολήπτης,
αλλά γιατί αγνώων έπραξα εν απιστία. Και ήλθε ο Θεός και με προσκάλεσε και μάλιστα υπερεπερίσευσε η χάρις του Κυρίου ημών με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Και μάλιστα η χάρις υπερεπερίσευσε, γι' αυτό έχει πείρα ο Απόστολος Παύλος να πει όπου περισσεύει, όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσευσε η χάρις του Χριστού, γιατί πρώτα σε αυτόν υπερεπερίσευσε η χάρις του Χριστού. Και να σας πω κάτι που λέει η Γραφή, αδελφοί. Μια παραβολή είπε ο Χριστός. Λέει, ένας χρώσταγε 100 και άλλος μοίρια και χαρίστηκαν και στους δυο. Πεντίκοντα μάλιστα λέει, λίγα και πάρα πολλά. Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Και του λένε, αυτός που του χαρίστηκαν πολλά. Ξέρετε ποιος είναι αυτός που είναι χρήσιμος στο έργο του Θεού? Αυτός που του συγχωρέθηκαν πολλά και το αναγνώρισε και είπε, ήμουν για θάνατο, ήμουν μια τελειωμένη υπόθεση μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά ήρθε ο Χριστός, όπως έχω ακούσει μια ομολογία, αδερφή, ενός αδελφού από τον Πειραιά, που μπήκε μέσα στην εκκλησία έτοιμο θάνατος, τον θυμάμαι εγώ, ήρθε μετά από μένα. Μπήκε μέσα, ούτε στα πόδια δεν μπορούσε να σταθεί. Ξαναμπήκε δεύτερη φορά, ξαναμπήκε τρίτη φορά και ξαφνικά τον ελευθέρωσε ο Θεός από όλα. Και σήμερα είναι πρεσβύτερος στην εκκλησία. Πρεσβύτερος. Αυτός δεν αγαπάει τον Χριστό? Τι λέτε, αδερφοί? Ενώ οι άνθρωποι που μας βρήκε ο Θεός, όχι εμένα, που θεωρούμε ότι μας βρήκε ή βρήκε ο Θεός και ήμασταν καλοί, δεν έκανε και πολλά πράγματα, σε έναν καλό άνθρωπο προσέθεσε και κάτι. Όμως είναι ένα ψέμα μεγάλο αυτό της καρδιάς των ανθρώπων. Αδερφοί, είμαστε μέσα στο θάνατο και μας χάρισε τη ζωή την αιώνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό τον αγαπάμε τον Χριστό. Γιατί η ζωή μας ήταν θάνατος. Θάνατος ήταν. Αλλά ο Χριστός μας χάρισε ζωή αιώνιο. Αλληλούια. Με πολύ λοιπόν παρησία και χαρά ο Απόστολος Παύλος λέει ότι υπερεπερίσευσε η χάρις του Χριστού σε μένα, που ενώ ήμουν διώκτης, βλάσιμος, υβριστής, έβαζα τους χριστιανούς να βλαστημάνε τον Χριστό, τους έπαιρνα, τους βασάνιζα, μέχρι και τον στην παρουσία του Στεφάνου εγώ φύλαγα τα ρούχα του και ήμουν και μάρτυρας. Όμως ηλεήθην, υπερεπερίσευσε η χάρις του Χριστού, γιατί ήρθε ο Χριστός και δεν με έσωσε μόνο και μου λέει, κάτσε εκεί σωσμένος, τόσα έκανες, τι άλλο να κάνω με σένα, αλλά με έκαμε κήρυκα, απόστολο και διδάσκαλο των εθνών, που εγώ ήμουν θεολόγος της εβραϊκής πίστης. Πόσο ευγνώμων είναι, αγαπημένα μου αδέρφια, αυτό να μην το ξεπεράσουμε, να μην το προσπεράσουμε. Αναρωτήσου και να αναρωτιέσαι, είσαι ευγνώμων στο Θεό? Πόσο ευγνώμων στο Θεό είσαι? Πώς εκδηλώνεις την ευγνωμοσύνη σου στο Θεό? Αγαπάς τον Χριστό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια, με όλο σου το πνεύμα και τη δύναμη? Πόσο ευγνώμων είμαι? Και εκεί θα βρεθούμε λυπείς, το ξέρετε. Όμως ο Παύλος έχει συνειδητοποιήσει, ήθε ο Θεός να βάλει στην καρδιά μας αυτή την επίγνωση της απόλυτης ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και δοξολογίας που πρέπει να πλημμυρίζει πάντοτε την καρδιά μας, γιατί η χάρις του Χριστού υπερεπερίσευσε στη ζωή μας και μέσα σε αυτή τη γενεά, τη σκολιά και τη διεστραμμένη, σε αυτόν τον κόσμο του θανάτου, του ψεύδους, του σκότους, της κακίας, της πορνείας, της μοιχείας, της ακαθαρσίας που ζούμε, εμάς ο Θεός μας κρατάει με τη χάρη Του σε αγιασμό και καθαρότητα. Και παρόλες τις επιθέσεις και τις πανουργίες του διαβόλου, ο Χριστός νικάει στη ζωή μας. Και είμαστε σήμερα στην Εκκλησία. Ευγνώμονες είμαστε.
Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού μας που είμαστε ακόμη στην Εκκλησία. Υπέρε περίσσευσε η χάρη του Χριστού για να είμαι εγώ ακόμη στην Εκκλησία. Υπέρε περίσσευσε και υπέρ περισσεύει η χάρη του Χριστού για να είσαι εσύ ακόμα στην Εκκλησία. Καμιά φορά βλέπω και στον εαυτό μου και σε άλλους να αποκάμει ο χριστιανός. Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Τι συμβαίνει με αυτόν τώρα? Πώς μπορεί να, τι έχει συμβεί? Γιατί λέω δεν αντέχω, δεν μπορώ, απέκαμα, θα τα παρατήσω? Δεν ξέρω αν το έχεις πει ποτέ, αδερφέ. Όμως μερικοί το έχουν πει, ίσως και εγώ. Γιατί μερικές φορές έρχονται δυσκολίες στη ζωή που θεωρούνται, τις θεωρούμε ότι είναι μεγαλύτερες από αυτές που μπορούμε να αντέξουμε. Και μάλιστα παραπονιόμαστε, να είπες Κύριε ότι δεν θα βάλεις βάρος πιο πολύ από ό,τι αντέχουμε. Απέκαμα Κύριε, δεν αντέχω, δεν με σπλαχνίστηκες. Αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η αδυναμία της σάρκας, η αδυναμία του ανθρώπου. Είναι ένα σκαλοπάτι πριν να ενικήσει ο εχθρός τη ζωή σου. Γι' αυτό μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Και τι λέει ο Χριστός? Να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Μπορεί να αποκάμετε, μπορεί. Και τι θα κάνετε? Να προσεύχεστε. Μα δεν μπορώ να προσευχηστώ. Να προσεύχεσαι για να μην αποκάμεις. Αλλά πώς να προσεύχεσαι? Τι να πεις? Αδελφοί, είναι κάτι που είναι όμορφο να το ξέρουμε από πρακτικής απόψεως, αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα έρθουν στιγμές, αδελφέ, που θα χάσεις την πίστη σου. Θα έρθουν στιγμές. Θα έρθουν στιγμές αδυναμίας. Θα έρθουν στιγμές που τα μάτια σου θα τρέχουν δάκρυα και θα λες με ξέχασες. Θα έρθουν στιγμές. Δεν είναι κανείς, αδελφοί, που θα περάσει αδοκίμαστος. Θα έρθουν στιγμές τέτοιες. Θα έρθουν στιγμές που θα αποκάμεις. Θα έρθουν στιγμές που θα έρθουν τόσα βάρη στην πλάτη σου που θα αισθανθείς ότι αυτή η πλάτη δεν αντέχει άλλο. Εκείνη τη στιγμή όμως υπάρχει μια ωραία σκέψη που θα σε βγάλει πάλι στο φως. Είναι η σκέψη «Ο ελπίζων εις αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί». Μπορεί να μην πιστεύεις, αλλά δεν μπορεί να μην έχεις λίγο καπνό λινάριων καπνίζων. Πέρα μπορεί να μην έχεις λίγη ρίζα να μη σου έχει απομείνει. Κάλαμο συντεθλασμένο. Εκείνη τη στιγμή πες: «Χριστέ μου όμως, εγώ ελπίζω στην αγάπη σου. Ελπίζω στη δύναμή σου. Ελπίζω στην επέμβασή σου, στην ενέργειά σου». Αυτό, αδερφοί, θα το ακούσει ο διάβολος και θα φύγει μακριά. Θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Πες του, όπως ο πατέρας εκείνου του δαιμονιζομένου, «Πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να το κάνω?» Και του λέει «Πιστεύω» και συνεχίζει «Βόηθα με στην απιστία μου». Δεν πίστευε, ήλπισε. Γιατί αν πίστευε δεν θα έλεγε «Βόηθα με στην απιστία μου», είπε «Πιστεύω», αλλά η απιστία βγήκε από μέσα του και είναι δύναμης η απιστία, αδελφοί. Ξένη, αλλά δύναμης. Ένας τρόπος υπάρχει να την κατανικήσεις. Η ελάχιστη ελπίδα σου στο Χριστό. Λες «Κύριε, να κάνεις κάτι και για μένα?» «Μπορείς Κύριε, εγώ θα περιμένω». Μην πάρεις αποφάσεις. «Εγώ θα κάνω». Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις σε απιστία. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. «Άνεφε μου, δεν δίνεστε να κάνετε ουδέν». Και ο άνθρωπος ο άπιστος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά κράτησε, αδελφέ, αυτή την ελπίδα. Την ελπίδα της πίστης. Την ελπίδα ότι ο Ιησούς Χριστός, και ξέρετε τι λέει η Γραφή, η ελπίδα μας, η ελπίδα μας είναι βεβαία και ασφαλής. Γιατί ξεκινάει από τη γη και φτάνει μέχρι εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού.
και είναι η άγκυρά μας. Δεν είναι πολύ ωραία τα λόγια του Ευαγγελίου? Ένα πλοίο όταν χάσει το δρόμο, όταν πέσει σε φουρτούνα, όταν δεν ξέρει που πηγαίνει, όταν νυχτώσει, όταν τι κάνει? Ρίχνει άγκυρα. Ρίχνει άγκυρα γιατί δεν ξέρει τι θα συναντήσει μπροστά. Θα συναντήσει βράχους. Φοβάται να προχωρήσει. Ρίχνει άγκυρα. Και η δική σου η άγκυρα και η δική μου άγκυρα, αδελφοί, είναι η ελπίδα μας στο Χριστό. Ρίξε άγκυρα, αδερφέ. Μη λες δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Μην πεις θα φύγω. Και πού θα πας? Εις τι να τα υπάγομαι. Αυτά σας τα λέω γιατί όλοι, να μην πω όλοι, οι περισσότεροι έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Αλλά δεν σας τα λέω εγώ από την κοιλιά μου. Είναι ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, σε ποιον ο Θεός έχει υποσχεθεί τη μεγάλη ευλογία? Όχι στον πιστεύοντα. Μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί των Κύριων και του οποίου ελπίδα είναι ο Θεός. Αυτός θα είναι σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Και κοιτάξτε, το ίδιο λέει και για τον άνθρωπο ο οποίος δεν γνώρισε ποτέ αμαρτία. Και λέει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, όπως θα είναι ο άνθρωπος που δεν γνώρισε ποτέ αμαρτία, ευλογημένος σαν το δέντρο πεφυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων, την ίδια ευλογία θα έχει όχι ο πιστός, όχι ο άνθρωπος που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, ο άνθρωπος ο δυνατός στο λόγο, σε έργα, όχι αυτός. Δεν δίνει σε αυτόν αυτές τις υποσχέσεις ο Θεός. Αυτές τις υποσχέσεις τις δίνει ο Θεός σε αυτόν που αδιατηρεί την ελπίδα του, και η ελπίδα του είναι βεβαία και ασφαλή σαν άγκυρα, ριγμένη από την καρδιά του μέχρι το θρόνο του Θεού. Αλληλούια. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ομολογεί και αυτός ότι υπερεπερίσευσε η χάρις του Χριστού και μελέησε ο Θεός. Αλλά βάζει και ένα γιατί έγιναν όλα αυτά. Αυτό είναι θαυμαστό, αδερφοί. Γιατί ήρθε και μελέησε εμένα? Έχεις συνειδητοποιήσει γιατί ελέησε εσένα? Γιατί σε αγαπάει μόνο? Σε ελέησε, σε ευλόγησε. Γιατί? Γιατί σε αγαπάει. Αμήν. Μόνο? Για να δείξει ο Ιησούς Χριστός είσαι με πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν του εις παράδειγμα των μελώντων να πιστεύω συν εις αυτόν η ζωή αιώνιον. Για να σε κάνει παράδειγμα ότι αφού και ο ληστής πήγε στον ουρανό, εγώ είμαι λίγο καλύτερος από τον ληστή. Αφού και τον Απόστολο Παύλο ο Χριστός τον έχρισε και τον έκανε Απόστολο των Εθνών, που ήτανε διδάσκαλος του Ισραήλ και ήτανε διώκτης και υβριστής, γιατί όχι και μένα? Γιατί δηλαδή? Για να δώσει την ελπίδα αυτή ο Θεός ότι κανέναν δεν απορρίπτει, σε όλους που θα βλέπουν και θα ακούν την ομολογία του Παύλου, που θα βλέπουν και θα ακούν την ομολογία τη δική σου και τη δική σου. Ένας από τους λόγους, αδελφοί αγαπητοί, που ευαρεστείται ο Θεός να ευλογεί και να δοξάζεται στη ζωή των ανθρώπων είναι για να είσαι παράδειγμα. Και να σας το πω πιο γραφικά, σεις είστε το φως του κόσμου. Αλληλούια. Δεν σώζει κάποιον, δεν ανάβει κανείς ένα λίχνο και το κρύβει κάτω από το κυβότιο, το βάζει στο λιχνοστάτη για να το βλέπουν όλοι. Σβηστός ήταν και άναψε και να φέγγει. Δεν θα σε σώσει και θα σε κρύψει. Δεν θα σε σώσει και θα σε πάρει. Θα σε σώσει και θα σε αφήσει μες στον κόσμο. Για να λες ήμουν χειρότερα από σένα. Ξέρετε πόσες φορές έχουν έρθει, και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό, άνθρωποι, αδελφοί και αδελφές, και μου έχουν πει έχω ακούσει την ομολογία σου και είμαι στην ίδια κατάσταση. Και εγώ έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου. Έρχονται αδελφές. Έχω ακούσει την ομολογία σου. Έτσι είναι ο άντρας μου. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, την αμαρτία μου την έκαμε σε ευλογία.
Δεν είναι πολύ καλός ο Θεός? Την αμαρτία μας, τα λάθη μας, τη δυστυχία μας την κάνει ένα καλό παράδειγμα με την ευλογία του ο Θεός στη ζωή μας. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όλοι μας έχουμε εμπειρία και ευλογία, όχι μόνο να ομολογούμε, αλλά πολλοί κειμένοι επί όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Και εσύ είσαι, έτσι σε λέει ο Χριστός, όχι ένας άνθρωπος σωσμένος, μια πόλη που σε έβαλε πάνω στο βουνό το Άγιο ο Χριστός και σε βλέπουν όλοι. Μήπως δεν είναι έτσι? Μήπως στη δουλειά μας δεν λένε, σας το έχω ξαναπεί, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και γέλασα πάρα πολύ, γι' αυτό θα σας το ξαναπώ. Μια στιγμή ανοίγει η πόρτα του γραφείου μου και μπαίνει ένα συνάδελφος σκασμένος στα γέλια. Χαχ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 α, να σου πω ένα ανέκδο. Καλά, φεύγω, μου λέει, φεύγω. Φεύγω. Έλα εδώ, πες το μου. Όχι, μου λέει, δεν ακούω, φεύγω. Και έφυγε. Και έφυγε. Γιατί, αδερφοί, κάποιος τον έλεγξε. Ξέρετε ποιος τον έλεγξε? Ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω. Ο Χριστός. Ο αγιασμός του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο. Πόσο όμως αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μας κάνει και υπεύθυνος να προσέχουμε, λέει, μη γίνεται αιτία να βλασφημηθεί το όνομα του Χριστού με τη συμπεριφορά σας. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και πόσες φορές δεν έχουμε κάνει λάθη. Και λέω έχουμε, γιατί εκ πείρας ξέρω ότι όπως εγώ έχω κάνει λάθη, δεν είναι δυνατόν κι εσείς να μην έχετε κάνει. Μπορεί εγώ να έχω κάνει πιο πολλά, αλλά και ένα-δυο θα έχετε κάνει κι εσείς. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όταν μετανοούμε, τα παίρνει κραου και τα πετάει στα βάθη των θαλασσών. Στα βάθη, εκεί δεν τα ξαναβλέπει κανείς. Πρέπει όμως και να μετανοούμε και να διορθώνουμε τα λάθη μας, αδελφοί. Και ξέρετε, πολλές φορές, πάλι εκ πείρας σας το λέω, δεν είναι εύκολο να πας ζητήσεις συγγνώμη για το λάθος που έκανες. Δύσκολο είναι. Και αφήνουμε και περνάνε οι μέρες και χειροτερεύουν τα πράγματα. Όμως το σωστό είναι την ίδια στιγμή να πας να ταπεινωθείς και να ζητήσεις συγγνώμη. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό που ενώπιον του Θεού. Για να βρίσκεις χάρη από το Θεό, να συνεχίζει ο Θεός να εργάζεται στη ζωή σου, να συνεχίζει ο Θεός να σε χρησιμοποιεί στο έργο Του, να συνεχίζει ο Θεός να σε χρησιμοποιεί σαφώς. Για να βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα σας, τον ουράνιο. Κύριε Θεέ μου. Και ξέρετε, αδερφοί, δεν είναι μικρό πράγμα να σου λέει ο Χριστός «Σεις είστε το φως του κόσμου», αν λάβουμε υπόψη μας ότι πρώτα είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και όποιος με ακολουθεί, στο σκοτάδι δεν θα περπατήσει. Και το ίδιο ισχύει και για σένα. Βέβαια δεν μπορείς να το πεις εσύ αυτό, αλλά το λέει ο Χριστός. Εσύ είσαι το φως του κόσμου. Όποιος σε ακολουθήσει, στο σκοτάδι δεν θα έρθει. Γιατί? Γιατί εσύ πηγαίνεις στο Χριστό. Πηγαίνεις? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Εάν έρθει κάποιος και μου πει τι συμβαίνει με σένα, θα του δείξω το Χριστό που πηγαίνω. Πηγαίνω? Θα του δείξω την Εκκλησία που πηγαίνω. Πηγαίνω? Είδατε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρά πια γίνονται τα πράγματα για τα οποία θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Θα έρθει η στιγμή που θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Γιατί, παιδί μου, και θα μας αποστομώσει εάν δεν προλάβουμε γρήγορα να μετανοήσουμε, να επανορθώσουμε και να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού. Θα αποστομωθούμε. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να πάμε γρήγορα να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητές μας αύριο πρωί-πρωί. Να προσευχηθούμε αύριο πρωί-πρωί να τακτοποιήσουμε όλες τις εκκρεμότητές μας. Να μην υπάρχουν εκκρεμότητες με συναδέλφους, με συγγενείς, με φίλους, με γνωστούς, με γείτονες. Βέβαια, πόσο μάλλον με αδελφούς. Γρήγορα να πάμε, συγγνώμη αδελφέ μου, έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με φίλε μου, έκανα λάθος. Δεν μπορεί να είναι ντροπή. Αλλά καλύτερα να ντροπιαστείς εδώ για το λάθος σου, παρά να ντροπιαστείς εκεί πάνω για το λάθος σου.
μας συμφέρει να ντροπιαστούμε εδώ για τα λάθη μας, παρά να ντροπιαστούμε στην παρουσία του Χριστού για τα λάθη μας. Και έτσι το μόνο που μένει στον Απόστολο Παύλο ύστερα από αυτή την ομολογία, καθώς θυμάται τη ζωή του, γιατί όταν τα λέει και τα γράφει αυτά στον Απόστολο Τιμόθεο, θυμάται από πού ξεκίνησε, διώκτης, υβριστής, πώς ο Χριστός τον έσωσε, πώς το αποκαλύφθηκε στο δρόμο για τη Δαμασκό, πώς βρέθηκε στην Αραβία 3 χρόνια για να του διδάξει το Ευαγγέλιο, πώς βρέθηκε μετά στην Ταρσό και περίμενε, και πώς βρέθηκε μετά στην Αντιόχεια, και πώς το Πνεύμα το Άγιο είπε χωρίσατε σε με τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο, για να τους αποστείλω εκεί που τους έχω ετοιμάσει. Τα θυμάται όλα αυτά, και ενθυμούμενος όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε τι κάνει? Δίνει τη δόξα στον Κύριο. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, και έχει επίγνωση για ποιον μιλάει. Ξέρει ποιον, εξεύρισε ποιον επίστεψε. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων. Δεν είναι βασιλιάς τώρα, πριν, χτες, στους αιώνες των αιώνων. Ένας είναι ο βασιλιάς, ο Κύριος. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, των άφθαρτων. Δεν λιγοστεύει η δύναμή του, δεν φθείρεται. Τον αόρατο, μπορεί να μην τον βλέπω, αλλά είναι μπροστά μου. Και ακόμη περισσότερο κατοικεί μέσα μου. Τον μόνο σοφό Θεό. Τι σημαίνει τον μόνο σοφό Θεό? Σημαίνει ότι ό,τι κάνει στη ζωή μου το αποδέχομαι, γιατί δεν είναι μόνο η αγάπη του αλλά και η σοφία του που εργάζεται στη ζωή μας. Και εδώ να μείνουμε λίγο, αδελφοί αγαπητοί. Είναι ένα σημείο που αρκετές φορές πέφτουμε. Αναγνωρίζεις, αδερφέ, πάντοτε ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου είναι γιατί κρύβεται από πίσω ο Κύριος. Ο Κύριος κρύβεται από πίσω. Πολλές φορές το έχω πει. Ο Χριστός σου δώσε τη γυναίκα που αξίζεις, τον άντρα που σου πρέπει. Γιατί χωρίς αυτή τη γυναίκα και χωρίς αυτό τον άντρα δεν θα μπορούσες να έχεις γνωρίσει τον Χριστό. Παραδείγματος χάρη, ο Χριστός έχει κάνει στη ζωή όλων των ανθρώπων το καλύτερο για να τους οδηγήσει προς την αιώνια ζωή. Μα το καλύτερο, να αναγνωρίσουμε, αδελφοί, ότι είναι ο μόνος σοφός Θεός, ο μόνος σοφός, και να αποδεχθούμε τη ζωή μας ότι Αυτός την έχει κάνει κατά αυτόν τον τρόπο και την έχει προσδιορίσει προκαταβολής κόσμου για να μας εξασφαλίσει όλες τις κατάλληλες, τις αρμόδιες ευκαιρίες που ταιριάζουν στο χαρακτήρα μας, μήπως και επιστρέψουμε και γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί ξέρει τις καρδιές μας, ξέρει τα πάντα. Το ότι σου δώσε τέτοια μύτη, αυτή χρειαζόσουνα. Δεν έκανε λάθος. Το ότι σε έκανε ένα 80 ή ένα 50, έτσι έπρεπε να γίνεις. Δεν έχει λάθος ο Χριστός κανένα. Η αγάπη του, αδελφοί, εργάζεται τα πάντα μέσα στη μοναδική σοφία για να σου εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού μας. Ευγνώμων είναι ο αδελφός μας ο Παύλος. Ευγνώμονες γίνεστε, φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Με ευγνωμοσύνη να στεκόμαστε πάντοτε ενώπιον του Θεού, όχι μόνο την ώρα της προσευχής ή της ακροάσεως του Λόγου του Θεού, αλλά κάθε στιγμή. Και ο ευγνώμων δεν παραπονιέται. Δεν μπορώ να παραπονεθώ σε έναν που αισθάνομαι ευγνωμοσύνη. Τι να του πω, αφού του είμαι ευγνώμων. Αφού έχει κάνει τόσα πολλά για μένα, δεν μπορώ να αισθανθώ παράπονο, και δεν πρέπει να αισθανόμαστε παράπονο. Και όταν έρθει αυτή τη λέξη σε αυτή η κατάσταση στην καρδιά μας, να παραπονεθούμε στο Χριστό,
για τη ζωή μας, για αυτά που περάσαμε. Καλύτερα να πούμε, ας έχει δόξα ο πάνσοφος Θεός. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και για να το καταλάβουμε, αδελφοί, αυτό πιο καλά, σκεφτείτε έναν καλό πατέρα και μια καλή μάνα που έχουν 4 παιδιά. Δεν φέρονται, δεν συμπεριφέρονται το ίδιο και στα 4. Σ' άλλο είναι επίοικης, γιατί είναι υπάκουος και ίσως και λίγο δηλός, ίσως και λίγο. Σ' άλλο είναι αυστηρός, γιατί είναι δυναμικός και θέλει να κρατήσει τα γκέμια, λένε οι άνθρωποι. Σε κάθε παιδί, και όσοι έχετε παιδιά και ιδίως μικρά, με καταλαβαίνετε. Όπως και εγώ μεγάλωσα παιδιά, όπως και εμένα με μεγάλωσαν. Αλλιώς ο πατέρας μου συμπεριφερόταν στην αδελφή μου που ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Και αλλιώς συμπεριφερόταν σε μένα που ήμουν ζώρικος σαν παιδί. Και αν η σοφία η ανθρώπινη που έρχεται και ενώνεται και συνδυάζεται με την αγάπη του πατέρα διαφοροποιεί τη συμπεριφορά των γονιών από παιδί σε παιδί, λέμε είναι δυνατόν ο Θεός να μην διαφοροποιεί τη συμπεριφορά του από άνθρωπο σε άνθρωπο? Έχετε δει ποτέ πατέρα, μπορεί να υπάρξει, αλλά έχετε δει ποτέ καλό πατέρα να διαφορήσει για το παιδί του? Έχετε δει μάνα, όποιος και να είναι ο γιος ή η κόρη, την αγαπάει, τον αγαπάει, το συγχωρεί, μακροθυμεί? Πόσο μάλλον ο πατέρας μας ο ουράνιος. Ευγνώμονες να είμαστε, αδελφοί, για τη ζωή που μας έχει χαρίσει ο Θεός και ιδίως για όλα αυτά που έχει επιτρέψει στη ζωή μας. Εμείς δεν έχουμε ακόμη περισσότερους λόγους να τον ευγνωμονούμε, γιατί σήμερα ήρθαμε στην Εκκλησία, γιατί το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος στη ζωή μας και έχουμε πολλούς ακόμη περισσότερους λόγους να τον ευγνωμονούμε, γιατί έχουμε εννοήσει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, λαβονδούλου μορφή, και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου δε σθανάτου δε σταυρού, και ταπείνωσε τον εαυτό του και ήπιε και το ποτήρι που είπε αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει τη σταύρωσης και της κατάρας επάνω στο σταυρό που μάζεψε όλες τις αμαρτίες. Αν είμαι σήμερα εγώ, είναι γιατί πόνεσε η ψυχή του Χριστού. Ευγνώμων είμαι, ευγνώμονες είμαστε, αδελφοί, και ευγνώμονες θα παραμένουμε. Εδώ νιώθουμε ευγνωμοσύνη και καλά κάνουμε για τον πατέρα μας που δουλεύει ασταμάτητα για να μας εξασφαλίσει τα προστοζήν. Εδώ νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τη μητέρα μας και μάλιστα όσο πιο πολύ κουράζεται μέσα σε αντικσοότητες, τόσο πιο πολύ ευγνώμονες είμαστε. Πόσο μάλλον για τον Θεό που δεν λυπήθηκε το γιο του το μονογενή, αλλά τον έκαμε κατάρα για να σωθώ εγώ, ο άθλιος και ο ουτιδανός, ο βλάσφημος, ο διώκτης, ο ληστής, ο πόρνος, εγώ, ο Θεός. Έκαμε, με σπλαχνίστηκε και έκαμε χάρη. Γι' αυτό λέω, αδερφοί, αυτή η λέξη ευγνωμοσύνη μη φεύγει ποτέ από την καρδιά σου, έστω και όταν πέσεις, έστω και όταν αποκάμεις, έστω και όταν αγανακτήσεις. Τι να σας πω, σήμερα συμβαίνει κάτι που με κάνει και γελάω στο τέλος και χαίρομαι. Καμιά φορά αγανακτώ και κάθε φορά που θα αγανακτήσω ακούω μια φωνή: είναι καλό να αγανακτείς. Κάθε φορά, αδερφοί, και μόλις ακούω αυτή τη φωνή, είναι καλό να αγανακτείς. Ουπ, επανέρχομαι, φεύγει ο θυμός μου, γυρίζω και χαμογελάω και λέω: όχι Κύριε, κακό είναι. Ήθε σε όλους μας αυτή η φωνή να φτάνει, αδελφοί. Θυμάμαι μια φορά είχα μια λεύκα εκεί στο σπίτι που έμενα, που την είχε φυτέψει ο πατέρας μου πριν πολλά χρόνια και είχε γίνει ένα τεράστιο δέντρο. Όμως τι τους έπιασε τους ανθρώπους δεν μπορώ να καταλάβω, και πήγαν και την κόψανε και την ξεράνανε. Πω, αγανάκτηση, αγανάκτησα, το αγάπαγα αυτό το δέντρο πολύ. Και μάλιστα εκεί που έμενα στο παλιό σπίτι έφτανε μέχρι τον μπαλκόνι και καθόμουν και το απολάμβανα. Είχα και τις παιδικές μου αναμνήσεις, σκεφτόμουν και τον πατέρα μου που τον αγαπούσα πολύ. Και πάω μια μέρα, το βλέπω κομμένο, την άλλη μέρα ξεραμένο. Πω, αγανάκτηση,
Μου ήρθε να τους πιάσω όλους, να δω ποιοι είναι, να βάλω τις φωνές. Και είχα και την Άννα που σιγοντάριζε. Σαν δεν ντρέπονται, που δεν λογαριάζουν τα δέντρα. Να, η αγανάκτηση φούντωνε. Και έρχεται πάλι η φωνή. Είναι καλό να αγανακτείς για τη Λεύκα. Και είπα, Κύριε μου, δεν έχω αγανακτήσει για τους ανθρώπους που ο διάβολος τους πλανάει και τους παίρνει στην κόλαση, και αγανάκτησα για την Κολοκύθα σαν τον Ιωνά. Και τώρα κάθε φορά που περνάω και τη βλέπω κομμένη, σκέφτομαι, είναι καλό αν αγανακτήσει για τη Λεύκα, και λέω, δεν είναι καλό, Κύριε. Άλλωστε οι άνθρωποι καταστρέφουν τη γη, δεν το ξέρουμε, γιατί ο άρχον του κόσμου τούτο είναι ο διάβολος. Θα έρθει όμως ο Χριστός που θα τη ζωοποιήσει πάλι τη γη. Γι' αυτό αγαπάω τους οικολόγους, γιατί αγωνίζονται, αλλά μάταια οι καημένοι. Μάταια είναι. Βέβαια έχουν μπλέξει και αυτοί με τις οικολογίες, με τις θεωρίες, με τις επιστήμες τις δικές τους, και έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Αλλά έχουν μέσα τους μια ειλικρίνεια, μια καθαρότητα, θέλουν τη φύση. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, εμείς θέλουμε αυτόν που έφτιαξε τη φύση, το Δημιουργό, αλληλούια, που θα τα φτιάξει όλα από την αρχή. Και τώρα, για τη χιλιετή βασιλεία, αλλά ακόμη περισσότερο, όταν θα φτιάξει νέα γη και νέους ουρανούς. Και έτσι κι αν μου κόψανε τη Λεύκα, είδατε τι είπα πάλι, μου κόψανε. Δεν είπα, τι είναι ο άνθρωπος, ε? Να το πω όμως έτσι, αφού η καρδιά μου το θέλει να της κάνω το χατήρι. Και αν μου κόψανε τη Λεύκα, εγώ ελπίζω στη νέα γη και στους νέους ουρανούς που θα φτιάξει ο Χριστός. Αλληλούια. Εις δε λοιπόν τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό, σε αυτόν ανήκει και η τιμή και η δόξα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.